www.googlaris.gr. Το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι το www.googlaris.gr. Πλέον, όταν μας εμφάνεις, πρέπει να googlaris. Θες τα πάντα να μάθεις, τότε γουγκλάρεις. Πλέον, αν σε φάρεις, πρέπει να γουγκλάρεις την διατζέα. Αν θες να μεταφέρεις το home cinema στο αυτοκίνητό σου, allabouttech.store. Ηχοσυστήματα αυτοκινήτου, οθόνες Android εργοστασιακού τύπου, λάμπες LED. allabouttech.store. Car audio και multimedia specialists. Σερών 24 στην Τριανδρία. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 921 443. Ψάξτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok. Αν θες να απολαμβάνεις το όχημά σου στο κορυφαίο car cinema, τότε η επιλογή είναι μία. allabouttech.store. Το καλοκαίρι έρχεται και το μαγευτικό νησί της Σκιάθου μας περιμένει για να απολαύσουμε τη μοναδική ομορφιά του με την άνεση και τη μοντέρνα αισθητική του Architectonica Design. Οι χρυσαφένιες παραλίες της Σκιάθου είναι έτοιμες να σας υποδεχτούν με τη φιλοξενία στο Architectonica Design να απογειώνει τη διαμονή σας. Μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο, 100 μέτρα από το λιμάνι και τη στάση λεωφορείων αλλά και ταξί, δίπλα στα καλύτερα μαγαζιά του νησιού. Κρατήσεις στο www.designarchitectonica.gr. Καλετά, μα θες, άνοιξε το Freedom. Είναι αυτό, τι έχει εκεί? Και τι δεν έχει? Διαδραστικό πίνακα, τραμπολίνο, πινκ-πονγκ, μπασκετάκι, ποδοσφαιράκι. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Φαγητό, ποτό, καφέ. Πού είναι αυτό? Στο Ρεόκαστρο, επί της Μακεδονικού Αγώνα, εντός του εμπορικού κέντρου Castle Mall. Και πότε λειτουργεί? Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Αναλαμβάνουν και πάρτι? Ναι, αναλαμβάνουν. Κάλεσε για πληροφορίες το 2310-696-006. Πολυχώρος Freedom και ελάτε να παίξουμε ελεύθερα! 35 χρόνια εμπειρίας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. 1100 επισκευές ανά έτος. 14 εξειδικευμένοι μηχανικοί. Μία επιλογή. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, ελαστικά, Ότο Καλογεράς. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφήνουμε τα στοιχεία και τους πελάτες μας να μιλάνε για εμάς. Ότο Καλογεράς. Εσπερίδων 19, Παλαιά Συμμαχική Ωρεοκάστρου. Τηλέφωνο 690-497. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Τούμπα. Τηλέφωνο 928-688. Και στο otokalogeras.gr. Και στο σέρβις προτιμάς Ότο Καλογεράς. Νέο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Μενού, μενού. Ένα εστιατόριο που θα θέλεις να επισκεφτείς ξανά και ξανά. Μενού, μενού. Μεσογειακής κουζίνας που αξιοποιεί τα ελληνικά παραδοσιακά υλικά. Πάντα με ποιότητα αλλά και τις απαραίτητες εναλλαγές γεύσεων ανά εποχή. Η μινιμαλιστική διακόσμηση της σάλας του εστιατορίου οδηγεί στην μοντέρνα προσέγγιση της κρεατοφαγίας ως αισθητικής. Παράλληλα όμως παντρεύει τις μεσογειακές γεύσεις με τις δημιουργίες θαλασσινών του έμπειρου σεφ που θα σας ψαρώσουν.
Μενού, μενού. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 87 Δέλτα, γωνία με Μάρκο Μπότσαρη. Τηλέφωνο πτήσεων και παραγγελιών 2310 941 265. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Δώσε λίγο. Το στούντιο όρθιο, όπως βλέπετε ακόμα, επέζησε τελικά. Μετά από τελικό κυπέλου και τελικό Ευρωλίγκας. Αφού είναι στη θέση του. Τελικό λοιπόν, Ευρωλίγκας έμεινε με το φρουρό. Με το φρουρό. Εγώ θα ήθελα λίγο πριν να ξεκινήσουμε να ζητήσω και μια συγγνώμη για τον κόσμο που μας βλέπει. Γιατί τη μέρα του τελικού ήμουνα λίγο παραπάνω πιωμένος από το κανονικό. Δηλαδή, αν με σταματούσαν για αλκοτέστ, είχα πάει μέσα. 8 πρόσημα θα έπρεπε. Κοίταξε, ήταν η χαρά, Βασίλη, και η ελπίδα. Η προσμονή, πες το έτσι ωραία, η προσμονή του κυπέλου. Έτσι, το πίστευα πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε από νωρίς να πίνουμε τα τσίπουρα, μετά το γυρίσαμε σε πιο δυνατά ποτά. Έτσι, και φτάσαμε εδώ. Εδώ το συνεχίζαμε. Λίγη βότκα για σβήσιμο. Ήπιαμε εδώ τη βότκα μας για σβήσιμο. Βότκα, κάπου και ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε λίγο. Εντάξει, okay, γίνονται αυτά. Δυστυχώς όμως η ομάδα μας δεν μας έκανε τη χάρη. Έτσι, να το γλεντήσουμε μετά όπως περιμέναμε. Λέμε. Είπαμε Ζάχο πώς ξεκινήσαμε το λόγο που ξεκινήσαμε να πίνουμε. Ναι. Περιμέναμε να είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Έτσι. Και αυτό και εντάξει, τελικά η βραδιά εξελίχθηκε φιάλτης, έτσι. Εξελίχθηκε φιάλτης. Κοιμηθήκαμε νωρίς. Μάλλον όχι, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Η αλήθεια είναι. Δύο ώρες, μια μισή, κάτι κάναμε. Το στομάχι μας πονούσε και τα λοιπά. Και τώρα τους λόγους τους αναλύσαμε όλες αυτές τις μέρες, της ΣΥΤΑΣ. Όχι, δεν αναλύσαμε τίποτα. Τους αναλύσαμε τους λόγους και εσύ τους αναλύσεις το όλα μπαουτάρι. Εδώ είμαστε άλλη εκπομπή, τι λέει. Ναι. Τα έχουμε αναλύσει. Εντάξει, δύο λόγια μπορούμε να πούμε ακόμα έτσι, για κάποιους που δεν έχουν ακούσει πιθανώς. Ούτε τον Νίκο, ούτε τον Ζάχο. Εντάξει, εγώ και βίντεο έκανα σε άλλες τρεις εκπομπές, τα έχω πει. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω να πω πάρα πολλά. Μπορεί έτσι επιγραμματικά να πω δύο πραγματάκια έτσι. Ξεκίνησε εμένα επιγραμματικά. Εσύ τελείωσε με αυτό που θέλεις να πεις. Δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Όχι, για το Μάτσο, ό,τι ήταν από τα έχω πει. Για το Μάτσο, γενικά λέω. Όχι, τι γενικά. Δεν είναι... ο καιρός λέμε είναι λίγο για το παιχνίδι και. Τα προχωράμε, την προχωράμε την κουβέντα. Εντάξει, προφανώς Τετάρτη αυτή τη στιγμή όλοι είναι σε mood τελικού. Γι' αυτό το κάναμε και νωρίτερα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν σε απασχολεί. Ποιο το δικό του Ολυμπιακού. Δεν θα το δεις. Όχι. Με πήρε τηλέφωνο φίλος να πάω σπίτι του. Θα φτιάξω λέει πίτσα, λέει, αλλά να το δούμε. Δεν έχω καμία ψυχολογική διάθεση, Βασίλη. Και εμείς δεν έχουμε. Να καθίσω να δω Ολυμπιακό. Φίλε, τελικό είναι, ελληνική ομάδα. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου το μάτς του Σαββάτου. Προς το χειρότερο. Πάρα πολύ, φίλε. Εντάξει, ήταν κάτι που το περίμενα πάρα πολύ. Μήπως Νίκο, δεν πρέπει να συνδέσει τόσο τη ζωή σου με αυτό το συνέστημα. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που όλοι αυτό μου λένε ότι έχει μεγαλώσει πολύ. Φτάνει, μην είναι ο Άρης να σε επηρεάζει τόσο πολύ, Βασίλη. Όλους μας επηρεάζει, ρε. Ναι, φίλε, αλλά δεν ξέρω εγώ. Να μας γίνει να πάθουμε ψύχωση τώρα, εμένα πεθάνουμε. Ήταν, φίλε, το Σάββατο το βράδυ σαν να μεγάλωσα 10 χρόνια. Δηλαδή από 55 να έγινε 65. Σαν να μεγάλωσα 10 χρόνια. Σε κάνει τελικό μετά αυτή την αίσθηση, δεν είχε δει. Δεν είσαι. Σαν να μεγάλωσα 10 χρόνια, φίλε. Εντάξει. Ήταν μεγάλη σφαλιάρα. Καλύτερο όμως γιατί άμα κέρδιζε ο Άρης, είχε πει ότι να με πάρει ο Χάρος στην ψυχή. Πολύ στείλαν αυτό, λέει καλύτερα. Και το ξαναλέω. Δεν πειράζει. Για να έχουμε δίπλα μα το ξαναλέω. Δεν το είπα έτσι, το ξαναλέω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δύο λόγια επιγραμματικά για όσου δεν μα ακούσαν τι προηγούμενε μέρε. Έτσι εντελώ. Περιληπτικά. Λοιπόν, εγώ προσωπικά και στην τοποθέτηση που έκανα και το βίντεο που ανέβασα 50-50 έδωσα την ευθύνη. 50 στην εικόνα της ομάδος η οποία ήταν απαράδεκτη, απροετοίμαστη, αψυχολόγητη και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ήταν μια ομάδα απροετοίμαστη για ένα τέτοιο παιχνίδι σε όλους τους τομείς.
Έτσι. Και εμένα με ενόχλησε το περισσότερο που με ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν τόσο η εικόνα η αγωνιστική που ήταν αγχωμένη, αλλά παρόλα αυτά το μάτς πήγαινε στον γκολ. Θα μπορούσε να κριθεί στον γκολ. Πιο πολύ με ενόχλησε ότι σε κρίσιμες φάσεις όπου τελικά κρίθηκε το παιχνίδι, είδα παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι πήρανε σφυρίγματα υπέρ, όπως ήταν η δεύτερη κίτρινη του Νταρίντα με το έτσι θέλω, και είδα φάσεις αφισβητούμενες υπέρ ημών, οι παίκτες μας να το παίζουν καλοί σαμαρίτες. Όπως φυσικά και στην περίπτωση του πέναντι. Του καταφανέστα του πέναντι που το έχουν πει και όλοι οι καθηγητές διαιτησίας. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Μην αναφέρεις ποτέ καθηγητές διαιτησίας. Λέμε! Ναι, ότι βλέπουν τα ματάκια. Γενικά. Καθηγητής διαιτησίας σήμερα ναι. Λέει έτσι, αύριο λέει αλλιώς. Λέω, σου λέει το κοινό μπορεί να σε πει εσύ αδιανός. Το είδες έτσι. Και εγώ λέω, εγώ και άλλοι 10 καθηγητές διαιτητές. Και αντίπαλοι. Εγώ έχω πολλούς Παναθηναϊκούς. Μπορεί να σε πει ο άλλος αδιανός και θα βλέπει εδώ, ο Φρουρός, ο Φρουρός είπε ο άνθρωπος. Κάτι μου θύμισε αυτό. Έτσι, ο Φρουρός είπε ότι θα μπορούσε να πάει στο ΒΑΡ και να δει πέναλτι. Καλά, θα πω και για το Φρουρό λίγο κάτι. Sorry, δεν... Ναι, okay. Θα πω κάτι κακό. Τελικά το ΒΑΡ λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε. Λευτεριά στα αδέρφια μας και οι Ολυμπιακοί. Ναι. Λοιπόν, όλοι έχουν αδέρφια. Όλοι λευτεριά στα αδέρφια τους. Λοιπόν, εμένα πιο πολύ από το αγωνιστικό, παιδιά, με ενόχλησε αυτό. Δηλαδή, οι άλλοι παίρνουν με το έτσι θέλω σφυρίγματα σε αφισβητούμενες φάσεις και οι δικοί μας ήταν οι καλοί Σαμαρίτες. Όπως και σε όλους τους τελικούς, όπως Ζάχο και Νίκο, σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια νοκάουτ. Μα αυτό δεν διαμαρτυρόμαστε ποτέ εμείς. Είμαστε... Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Εγώ το καταλαβαίνω. Ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Τσα τσα τσα. Αυτό. Λοιπόν, για τη διαιτητή τα είπαμε. Yeah. Δύο σφυρίγματα τα οποία αν είχαν δοθεί όπως έπρεπε, ο Άρης ήταν κυπελούχος Ελλάδος. Έτσι, γι' αυτό λέω, μοίρασα την ευθύνη 50-50 προσωπικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, Βασίλη και Ζάχο. Πώς, ειλικρινά στο λέω, πώς το 91ο λεπτό γίνεται αυτό το πέναλτι και δεν τρέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο πάγκος αγωνιστικό. Αυτό είπα, μόλις αυτό είπα. Πάνω της να την πάρουν καροτσάκι, να την πάρουν στο βάρκ. Λοιπόν, και λέω, λέει κάποιος μου είπε... Όπως πήγαν πάνω, οι άλλοι στην κάρτα του Ταρίτα. Να, και μου είπε κάποιος ότι στο βάρ δεν έχουν λέει λάπτοπ. Ισχύει αυτό. Στο βάρ δεν έχουν. Στο βάρ λέω, στο πάγκο. Στο πάγκο. Δεν ισχύει αυτό. Είσαι σίγουρος. Οι ομάδες έχουν λάπτοπ ναι. Στον πάγκο. Η δική μας δεν έχει. Η δική μας δεν η δική έχει. Μας. Εγώ έτσι... Δεν είναι ακριβό φαίνεται. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι οι δικοί μας δεν έχουν λάπτοπ. Συγγνώμη, ρε Μάσορα, εσύ το είδες εδώ πέρα την ώρα του μάτσα. Το πέναλτι. Ναι. Εγώ καταρχήν ήμουν σε κακή κατάσταση. Βράσε την κατάσταση, το είδες εδώ εσύ. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν το είδα. Ούτε εγώ. Όχι. Ούτε εγώ το είδα, δεν το πήραμε χαμπάρι. Δική μας δουλειά είναι να το δούμε. Όχι, ένα το. Εννοώ. Και στον πάγκο δεν ήταν. Ο Ντουμπάζο το είδε. Ο Ντουμπάζο ήταν δίπλα. Στον πάγκο λάπτοπ έχουν όλες οι ομάδες όμως. Ναι, και αυτοί έχουν. Μας δεν έχουν. Έχουν, έχουν. Κάποιος μου δεν έχει ομάδα. Ποιος σου το είπε. Κάποιος μέσα από την ομάδα. Α, μέσα από την ομάδα σου. Δεν θέλω να πω όνομα. Κάποιος μέσα από την ομάδα μου το. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Αν έχει λάπτοπ ή όχι. Και ο Πάουκ είχε λάπτοπ και το offside πέρσι στην Τρίπολη δεν το πήρε κανένα καμπάρι. Και ο Πάουκ δεν έχει. Το ΠΑΟΚ δεν είχε ο λάπτοπ. Νομίζω έχουν όλοι, σχεδόν όλοι έχουν. Offside έγινε πέρσι 2 μέτρα και χάσαν το μάτς μέσα στην τρίπλα. Άρα τι έγινε, Ζάχο. Δεν έγινε, φίλε. Εμείς και να μην το πάρει κανείς χαμπάρι, ο βαρίστας έπρεπε να το πάρει. Μας δεν είναι η δουλειά μας να το παίρνουμε χαμπάρι. Πού ήταν ο βαρίστας. Αυτό σου λέω. Εμείς δηλαδή, άμα δεν το βλέπουμε και δεν το βλέπει κανένας. Προφανώς η πρώτη ευθύνη την έχει ο βαρίστας και ο διαιτητής. Την πρώτη. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις μία διαιτητή η οποία. Επηρεάζεται από την περιραίωση σου ατμόσφαιρα και από πιέσεις εντός των 4 γραμμών, θα χορέψεις αυτό το βιολί. Άλλο μπορείς να πεις. Άλλο μπορείς να πεις. Ναι. Γίνεται μια φάση και δεν ξέρεις άμα είναι ή δεν είναι πέναλτι. Θα πας πάνε, πάνε, και ας μην πάνε και ας μην είναι. Μπράβο. Πάνε και ας μην είναι. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να είναι. Οι Παναθηναϊκοί που πήγανε πάνω στο πέντε δεν ήταν κάρτα. Και φάουλ προηγήθηκε η κάρτα δεν ήταν. Έτσι. Και πήγαν πάνω του. Και καλά κάνανε έτσι. Για το συμφέρον του. Όχι, αυτοί καλά ξεκινήκανε. Ναι, αυτό μπορεί να πει. Και να μην είναι, πάνε πέσε την. Έτσι. Α πάει στο βαρ. Έτσι. Και την επόμενη φάση και να μην πάει. Έτσι. Έτσι κάναν και αυτοί. Έτσι. Κατάλαβες, εκεί μπορεί να δώσει. Δηλαδή, όλα μπορώ να τα συγχωρήσω. Αυτό δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Αυτή την αδιαφορία γίνει την ώρα ή τη λιγοψυχία. Τη λιγοψυχία. Την κακή αγωνιστική εικόνα. Μπορώ να τη συγχωρήσω γιατί στο φινάλε τόσο μπορούν κάποιοι παίκτες τόσο παίζουν. Την έλλειψη ψυχής. Αυτό δεν το συγχωρώ, ρε Νίκο. Σε κανέναν. Ούτε στον προπονητή ούτε στους παίκτες. Σε κανέναν τους. Δεν το συγχωρείτε. Άστο.
Δηλαδή, πες, παίξε, δώσε ψυχή. Πληγώσαν ένα λαό ολόκληρο έτσι, που το Σάββατο πήγαν στους δρόμους. Δηλαδή, όπως τα δύο παιχνίδια, Νίκο, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω, το μάτς με τον ΠΑΟΚ που παίξαμε στο Χαριλάου, έφυγα από το παιχνίδι, ναι μεν πικραμένος, στεναχωρημένος, αλλά όχι θυμωμένος με την ομάδα. Γιατί η ομάδα προσπάθησε. Προσπάθησε. Και είχε και την ευκαιρία. Άλλο να χάσεις προσπαθώντας, ναι. Έχασες και την ευκαιρία, έκανες ναι. Εκεί γύρισες, το μάτς ισοφάρισες. Και δεν παίζονταν και τίτλος. Ναι. Προσπαθούσες να κόψεις τον τίτλο από τον αιώνιο αντίπαλό σου. Έπαιξες τέρμι όπως έπρεπε να παίξεις, ρε φίλε. Δεν έπαιζες να πάρεις ένα τίτλο, ένα κύπελο για να βγεις στους δρόμους και να το πάρεις. Το Παναθηναϊκό στο Χαριλάου. Έπαιξες μπάλα, έτρεξαν οι παίκτες στο πρωτάθλημα που δεν είχες και στόχο. Και στο Χαριλάου. Σκύλιασαν. Και στην Ελεοφόρο. Και στη Λεωφόρο. Τρέξανε. Τι ήταν αυτό τώρα. Γιατί πολλοί λένε, ακούω την εξής ηλιθιότητα. Τα δώσατε όλα με τον ΠΑΟΚ και εδιάσατε. Δηλαδή αυτή την μπούρδα, ρε παιδιά. Παοξίδες το λένε για να σου δείξουν ότι κακός δεν ναι, έπρεπε. Οι οποίοι παοξίδες βλέπω από τα σχόλια είναι και σήμερα εδώ παρακολουθούν την εκπομπή από τα σχόλια. Οι οποίοι. Λογικό είναι και εσύ, τι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ για να πάρει ποτάσμα κέρδισε 4 ντέρμπι στη σειρά. Αλλά ο Άρης, όντας 2 μήνες ουσιαστικά χαλαρός διακοπές. Δεν μπορούσε να παίξει δύο μάτσες. Τώρα είναι βλακία αυτό, μόνο να το λέμε. Δηλαδή ρε παιδιά, να για όνομα του Θεού, να απαντάμε σε να λέμε πράγματα. Επιχειρήματα, να έχουμε μια βάση συζήτησης λογική. Τι πάει να πει ο Άρης, πλήρωσε το ότι τα έδωσε όλα με τον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες τι είναι, για να παίζουν ένα μάτσο το χρόνο ή δύο. Δεν το καταλάβω. Ο κόσμος, θα μου πει ψυχολογική πίεση, ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ δεν τον ενθάρρυνε τον ποδοσφαιριστή με την παρουσία του και στην προπόνηση και στα μάλγαρα, δεν του είπε ότι εγώ είμαι δίπλα του, σε στηρίζω. Δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε μισή για την εικόνα που έδειξε η ομάδα, όχι μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα της ψυχής. Της ψυχής. Έτσι ακριβώς. Εκεί εγώ τρελάθηκα. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα φυσικά, αν η διαιτητής σφύριζε αυτά που έπρεπε να σφυρίξει και δεν μας έσφαζε στο γόνατο, θα μιλούσαμε, θα ξεχνούσαμε τα πάντα, γιατί το κύπελλο θα είχε έρθει. Και δεν θα θυμόταν κανένας ότι δεν πέσαμε καλά, ότι η ομάδα ήταν άτσιχη, ότι ο Μάτιος κοιμήθηκε στην κόκκινη στην αποβολή του Παναθηναϊκού και δεν έκανε τις αλλαγές. Φοβήθηκε να παίξει πιο επιθετικά όταν ο Μάτιος έπαιξε με 10, θα τα είχαμε ξεχάσει όλα. Αυτά από μένα τα λίγα. Τι λίγα ρε, πως ένα τέταρτο. Λίγα ρε. Σχετικά. Τι λίγα ρε. Λοιπόν. Άλλοι λένε θα μιλήσουν 3 λεπτά και μιλάνε 40. Έτσι. Ποιον άλλοι. Λέμε. Λοιπόν, ένα λέμε. Μιας και μαζευόμαστε παιδιά. Σε αυτός που το ακούει. Ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Πάμε λίγο ρε παιδιά. Με το 10 πήγες είδα. Έτσι. 200 μέσα, ήδη 300 like. Πάμε λίγο να τα κάνουμε. Ανεβείτε, λαϊκίστε. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο πράγματα. Λοιπόν. Να πω και εγώ δύο πράγματα. Ο Ζάβος που δεν συμμετείχε σε εκπομπές άλλες, νομίζω. Ναι, μπορώ κόσμος, να πω. Εντάξει. Κοινό που δεν έχει τύχει να τον ακούσει και στο Όλα Παρατάρες. Έχει... Σωστά. Αν και όντως τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, αλλά όντως εδώ πέρα είναι διαφορετικό κοινό. Λοιπόν, σίγουρα ο Άρης δεν ήταν αυτός που περιμέναμε. Έτσι. Γιατί περιμέναμε έναν Άρη όπως μας το λέγανε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Αυτοί μας τα λέγανε. Και στη γιορτή για τα 110 χρόνια του Άρη, έπιανε στον ποδοσφαιριστή και σου έλεγε θα τα δώσουμε όλα. Όλο στο μυαλό. Αν βγει κάποιος, ναι, καλά ρε Ζάχο, τι ήθελες να σου πούνε. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, αλλά έβλεπες, δεν ξέρω, βλέπαμε εμείς κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες φορές, ναι. Ρε παιδί μου. Και λέγαμε και όντως, και δεν είναι λάθος, ότι υπήρχαν και 2-3 ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια, πιέσεις και τίτλο. Έτσι, ναι. Υπήρχαν τέτοιοι παίκτες. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται όμως ότι τελικά, άσχετα που εμείς όπως σωστά είπατε, δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν. Άσχετα αν τα λάθη που έχει κάνει ο Μάτζιος, χτυπητά, φανερά, δεν χρειάζεται να είσαι ο Μουρίνιο, δεν ξέρω, πρέπει να κόλλησε το μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά δεν ήμασταν χειρότεροι από τον Παναθηναϊκό. Καλύτεροι ήμασταν. Όχι, χειρότεροι δεν ήμασταν. Χειρότεροι δεν ήμασταν. Εγώ θα έλεγα μία ή άλλη χοντρικά. Όχι, απλά κάναμε δύο καλύτερες ευκαιρίες. Δύο ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευκαιρίες. Σωστό. Σαν ευκαιρίες, ναι. Σαν εικόνα αγωνιστική, ναι, ήταν. Καλά, εγώ δεν είπα ότι θέλει. Δυο τυφλοί, ούτε καν ο όφθαλμος. Έστω 1% ήμασταν καλύτεροι. Βάσει ευκαιριών, συμφωνώ. Βάσει ευκαιριών. Ναι, ναι. Παρόλο τα λάθη, παρότι δεν φάνηκαν καλά. Κάναμε δύο ευκαιρίες, άνευρη όλα αυτά. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Αυτό που θεωρώ φάνηκε πολύ καλά
αν διαβάσετε και σήμερα, τώρα λέει ο κύριος Μπέος, θα βάλει τις κάμερες και θα τα πληρώσει όλα ο Βόλος. Τώρα θα τις βάλει. Τώρα θα τις βάλει τις κάμερες. Όπως κατάλαβες όλο αυτό και βασικά δεν το βλέπαμε, όχι εμείς, όλος ο οργανισμός που λέγεται Άρης, ναι, δεν το βλέπε. Δεν το βλέπε. Δεν το φανταζόμουν και εγώ. Δεν το βλέπε. Όλο να έρχεται, δεν το βλέπε κανένας, εκτός απειροελάχιστον και αυτοί λόγω της ιστορίας που έχουμε στις σφαγές, αλλά έλεγε τελικό συνέρε, φίλε, δεν θα γίνει. Θα υπάρχει, θα έχει λίγο ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπαμε, ο οργανισμός Άρης δεν το βλέπε, η διοίκηση δεν το βλέπε και προφανώς λέω εγώ για να εξεράγει ο κύριος Καρυπίδης, προφανώς είχε διαβεβαίωση όχι μόνο για 50-50 και για 51-49 υπέρ μας. Ναι. Έτσι, εγώ την ίδια αντίδραση θα είχα αν μου λέγανε Ζάχο. Θα παιχτείς τα ίσια, μην φοβάσαι, μην σου πω και τα σπόρια θα τα πάρεις εσύ, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. 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 Άσπρα σπόρια. Άσπρα μπορεί. Ναι, μαύρα, τι θες, παντιρόσπορα. Λοιπόν, εκεί έγινε η έκρηξη. Δεν θα πω ότι για την κίτρινη ούτε τίποτα. Εγώ θα πω όλα είναι σωστά που έδωσε. Όλα είναι σωστά. Και η δεύτερη κίτρινη κάρτα του. Α, ήταν και η φάση του Μπακασέτα, σωστό. Έκανε μια φάση. Το σου του Μπακασέτα ναι, 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 στο 90. 2-1, ναι. 2-1. Αυτό είναι στο 91. Ναι, στο 91. Σωστά, ναι. Σωστά, σωστά. Σωστά τα λέω. Να μην το πούμε, μην το αδικήσω. Όχι, σωστά τα λέει. Λοιπόν, όλα και τα λάθη, όπως είπαμε και ο Άνευρος Άρης και τα λάθη της διαιτητίνας. Φτάνουμε στο 91 και είναι 0-0 όμως. Φτάνουμε στο 91 ρε, και ας παίζαμε 10-20 λεπτά με ένα παίκτη λιγότερο και 10 με ένα περισσότερο. Ας ήμασταν και χαλαροί, άνευροι, τα του μας δεν τραβήξαν, τα ρίντα, μανού, μωρό δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Όλα αυτά σωστά. Φτάσαμε όμως, κολόφαρδα θέλεις. Εγώ πιστεύω ότι ήμασταν καλύτερα, αλλά το λέω έτσι για χάρη τη συζήτηση. Φτάσαμε στο 91 λεπτό και το μάτς είναι 0-0. Δώσε ρε φίλε το πέναλτι που είναι πέναλτι, να κάνω 0-1 και μετά με ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός και με κερδίσει, με κερδίσει και στην παράταση, μακιά του. Κάτι δεν ντρέπεστε ρε πούστη. Δεν ντρέπεστε ρε εσείς. Υπάρχει, εγώ όταν θα βγάλουμε κάμεση έτσι, βγαίνουν πολλοί από την Αθήνα. Θέλω να μου πει κάποιος, αν βρέθηκε έστω και ένας Παναθηναϊκός, να βγει το Σάββατο βράδυ να πανηγυρίσει. Ένας. Ή αν ένας που ήταν κατά του Αλαφούζου με την κατάκτηση του κυπέλου αναθεώρησε. Κανένας. Αυτό δεν ισχύει. Και τα δύο δεν ισχύουν. Και τα δύο. Απλά ο Αλαφούζος πιστεύει ότι λίγο έχει καλμάρει. Καλά, και εγώ πιστεύω ότι θα βγούμε την Ντενίς Ρίτσαρντ. Εντάξει. Και εγώ πιστεύω ότι θα κάνουμε την Ντενίς Ρίτσαρντ. Εγώ θεωρώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού κατά 90% ήταν αφοσιωμένος στην Ευρωλίγκα και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον μπάσκετ. Περισσότεροι δεν ασχολούνταν καν, πιστεύω. Πιο πολύ το είδαν έτσι από. Ναι. Άρα, δηλαδή, σε ένα. Μια κατάκτηση που πραγματικά δεν προσέφερε τίποτα στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά τίποτα εκτός στην έξοδο στην Ευρώπη. Που η έξοδο στην Ευρώπη, όντως μπορείς να μπεις, μπορείς και να μην μπεις στους ομίλους, έτσι. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι. Όλο αυτό έγινε για να πάρει ο Παναθηναϊκός το 20ο του κύπελο και να στηρίξετε από εμάς τη χαρά που έναν ολόκληρο κόσμο να δει έτσι μια κατάκτηση να χαρούν τα παιδάκια να κάνουν. Αλλά έκλαιγε φραπάρ. Έκλαιγε φραπάρ. Ξέρεις ποιος μας το πληροφόρησε ότι έκλαιγε φραπάρ. Να στείλουμε κανένα μαντήλι. Ξέρεις ποιος μας πληροφόρησε ότι έκλαιγε φραπάρ. Ποιος. Εδώ μέσω της πόλης μας. Το 33-33-33. Πρόσεξε, η φραπάρ έκλαιγε. Εγώ λέω ότι έκλαιγε. Εμείς δεν κλαίγαμε, εμείς γελούσαμε το βράδυ. Αλλά το μέσο της πόλης νοιάζονταν ότι έκλαιγε φραπάρ. Και γιατί γράφει ότι έκλαιγε φραπάρ. Γιατί θέλει να τιμωρηθεί ο Άρης. Είναι πολύ απλό. Έκλαιγε γιατί έκλαιγε. Τη την πέσανε, τη βαρέσαν πιθανώς, έκλαιγε η φραπάρ. Αυτό εμείς το μέσο. Που κλαίγαμε, ναι. Εμείς που κλαίγαμε και δεν έχουμε συνέρθει ακόμη, όλα καλά. Δεν έγραψε έκλαιγε η φραπάρ, αλλά έκανε τον κόσμο να κλαίει και θα έλεγα το OK. Έκλαιγε η φραπάρ. Προφανώς βέβαια, αν τα κυτρινόμαυρα του Άρη ήταν τα ασπρόμαυρα. Άντε ρε. Και ακόμα θα γράφανε. Επανάσταση θα είχαμε τώρα στα Μάλγαρα. Στα Μάλγαρα θα είχαν κλείσει. Στα Μάλγαρα, ο Μερ βριώνει. Λοιπόν, έτσι. Αλλά και θέλω να πω κάτι για τον Γιάννη, δεν τον είναι το παιδί. Το Φρουρό. Το Φρουρό, ναι. Γιάννης, γιατί τον θεωρώ σοβαρό παιδί, γι' αυτό θα πω. Δηλαδή είπατε, είδα. Ναι, γενικά θεωρώ, οι απόψεις του είναι μετριοπαθείς. Ναι, και το ρωτήσατε, λογικά το ρωτήσατε για τις φάσεις. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα. Στο τέλος μετά είπε ότι
Ήταν εντάξει δηλαδή η διαιτησία, δεν το κατάλαβα. Όχι, είπε, θα σου πω. Είπε ναι. για τη φάση του πέναλτι ότι έπρεπε να παρέμβει το VAR. Δεν είπε ότι είναι πέναλτι, έπρεπε να παρέμβει. Μπορούσε το... να το δώσει. Α, μπορούσε να το δώσει. Ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Μπορούσε και αυτό να... καλό είναι. Άλλοι δεν παραδέχονται καλό. Τίποτα. Όχι, δεν είναι καλό. Ζάχο, άλλοι δεν παραδέχονται. Εντάξει, εντάξει. Επίσης για τον Νταρίντα, είπε ο Γιάννης ότι προηγήθηκαν δύο φάουλ στην αγκαλιά του Νταρίντα και στην προβολή του Αράου στο Μανού. Αλλά μετά λέει, πάτησε λέει τον, με τις τάπες, μετά την τέτοια, μετά την επαφή, μετά ήταν εκεί. Ήταν. Άρα και με αυτά τα λεγόμενα, ναι. Άρα εφόσον λέει ότι είναι φάουλ στην αρχή, δεν υπάρχει καμία κάρτα, έτσι. Και το άλλο λέει ότι μπορούσε να δοθεί δύο φάουλ. Άρα ακόμη και με την, που δεν είναι στα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνοηθήκαμε μια φορά. Δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε προφανώς, έτσι. Γι' αυτό είπε... λέω και εγώ, sorry, και κλείνω με αυτό. Ναι. Γι' αυτό λέω ποτέ, αν μία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα γίνει. Μία φορά, αν μας κοιτάξει λίγο ο Θεός και αν γυρίσει ο τροχός, εγώ θα ξεσταλέω, τουλάχιστον δεν θα σας πουλάω τρέλα. Θα λέω, ήρθε η σειρά μας να σας συνουσιάσω. Καταλάβατε ποια είναι η τέτοια. Διότι ο Φρουρός όταν έγινε η Ριζούπολη, τρελάθηκε, θα τρελάθηκε. Όταν τον έσφαζε ο Κόκαλης, τρελάθηκε. Τώρα ήτανε, μπορούσε να το δώσει. Οκ. Okay. Μπορούσε να το δώσει, ρε Γιάννη. Υγεία και καλή καρδιά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αν δεν έκανα κάτι λάθος, ρε παιδί μου. Όχι, okay, μα δεν λέω το παιδί. Αν θυμάμαι το θεωρώ, το παιδί και σοβαρό παιδί γι' αυτό. Αλλιώς δεν ούτε θα σχολίαζα γι' αυτό, έτσι. Γιατί βλέπω απέναντί μου το συνδρομητικό του Κοσμοτέ. Ναι. Να σου πούμε συγχαρητήρια την Κοσμοτέ, η οποία. Εγώ δεν άκουσα γιατί ήμουν στο τέτοιο, έτσι. Το σπικάζ ήταν λέει εκνευριστικό, αλλά στο σπικάζ δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να ήταν και δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, ούτε με ενδιαφέρει. Ναι. Πολύ ωραία τη φάση του πέναλτι την έδειξαν ένα νανοσεκόντ. Έτσι. Ένα νανοσεκόντ. Αυτό ήταν όντως. Δεν αφήσατε έτσι. Τον κόσμο γιγαντοοθόνες και σήμερα έχει 3 γιγαντοοθόνες, έτσι. Στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν πειράζει. Κατάλαβες. Έδειξε ένα replay σκοτωμένο δευτερόλεπτα. Το περάσαν έτσι. Εντάξει, Κοσμοτέ είναι πελάτης της, είναι ο Παναθηναϊκός. Θα προφανώς θα εξυπηρετήσει συμφέροντα. Αλλά και τι έπαιζε, δηλαδή έπαιζε ο Παναθηναϊκός με ξένη ομάδα. Εμείς τι είμαστε από άλλο πλανήτη. Εμάς δεν θέλει να πουλήσει συνδρομές. Σου λέει τώρα εμείς, οι Παναθηναϊκοί έχουν άλλα λεφτά και εμείς έχουμε άλλα λεφτά. Λέει εσύ είσαι στην Όβε, ο άλλος είναι στην Κοσμοτέ. Θα ήθελα να πω εδώ δύο λόγια για το σκηνικό που έγινε τη Δευτέρα. Μην με διακόψετε καθόλου, θα παρακαλούσα. Λοιπόν, το Σάββατο εγώ, φεύγοντας από εδώ, Βασίλη, σε κακή κατάσταση ψυχολογική, εκνευρισμένος, θυμωμένος, τσατισμένος, πιωμένος, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά αυτή ήταν η κατάσταση που ήμουνα και ψυχική και σωματική, έτσι. Φεύγοντας από εδώ και πηγαίνοντας στο σπίτι, απορώ πως έφτασα κιόλα, κάνω ένα post. Ανεβάζω ένα post, το οποίο ήταν ένα post με κατάρες προς δύο άτομα, προς την κυρία Φραπάρ και προς τον Μπαλτάκο. Ένα post το οποίο δεν θα το έκανα εννοείται αν δεν ήμουν σε αυτή την κατάσταση, ψυχική και σωματική, όσον αφορά ότι ήμουν σε κατάσταση πνευματική. Αν μπράβο. Λοιπόν, το έκανα όμως, έτσι, το οποίο post το άφησα 10 λεπτά και μόλις άρχισα να ψιλοσυνέρχομαι, κατευθείαν το κατέβασα αυτό το post. Το οποίο δεν είναι post του στυλ μου. Δεν είναι post τα οποία... Τέλος πάντων είναι τα post αυτά που ανεβάζω εγώ. Στο Facebook μου πάντα, έτσι. Στο Facebook μου. Στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Λοιπόν, αυτό το post κατέβηκε γρήγορα. Μετά από 10 λεπτά. Είναι ιδιωτικός ο λογαριασμός σου. Είναι σημαντικό. Είναι, δεν είναι δημόσιο. Άρα μπορείς εσύ, τα αποσταρίσματά σου μπορούν να τα δουν μόνο οι φίλοι σου. Μόνο οι φίλοι μου. Μόνο όσοι με έχουν φίλοι. Έτσι. Και προφανώς κάποιοι μπορεί με το post αυτό που είδανε. Δεν τους άρεσε και λογικό, έτσι, όταν δίνεις κατάρες, έτσι, ακόμα και σε τέτοιους ανθρώπους, έτσι, που κάναν τέτοιο κακό στον Άρη, δεν είναι σωστό, λέω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος μας, λοιπόν, ο καλός μου φίλος μάλλον, ο Τάσος, ο οποίος περίμενε στη γωνία να βρει κάτι μεμπτό στο live που έκανα εγώ με τον Βασίλη την ημέρα του τελικού, του Άρης Παναθηναϊκός το Σάββατο, δεν βρήκε κάτι μεμπτό να έχουμε κάνει, γιατί περίμενε στη γωνία αφού δέχθηκε το κράξιμο του Βασίλη Χατζινάκου στο προηγούμενο παιχνίδι. Την παρατήρηση, γιατί είχε ξεφύγει και έβρισε χυδαία την ώρα του live του ποδοσφαιριστή του Άρη
αλλά και τον κόσμο του Άρη, και τον κόσμο του Άρη, δηλαδή ξέφυγε. Και επειδή προσπάθησε ο Βασίλης να το συνεφέρει και να του πει ζήτα ένα συγγνώμη, περίμενε στη γωνία να κάνω κάτι μεμπτό εγώ ή ο Βασίλης την ημέρα του live. Το μεμπτό αυτό που περίμενε διακαώς ο φίλος μου ο Τάσος δεν έγινε, έγινε όμως μετά με το post που ανέβασα εγώ για 10 λεπτά, το οποίο ο φίλος ο Τάσος το εκμεταλλεύτηκε και το αναπαρήγαγε τη Δευτέρα. Γιατί το post αυτό που ανέβασα εγώ το είδανε 100, 150, 200, 500 άτομα. Ο φίλος μου ο Τάσος βέβαια με την αναπαραγωγή που το έκανε τη Δευτέρα κατάφερε να το μάθει ολόκληρη η Ελλάδα. Έτσι, γιατί έχουν μπει μέσα γύρω σε 120.000 και έχουν δει την εκπομπή της Δευτέρας. Κατάφερε λοιπόν ο φίλος μου, ο οποίος ήθελε να με προστατεύσει, είπε, να με προστατεύσει και να ζητήσω συγγνώμη. Θέλω, λέει, να σε προστατεύσω. Τώρα, πώς γίνεται να με προστατεύσεις και να αναπαράγεις ένα post που το είχα εγώ 10 λεπτά στον τοίχο μου, για 10 λεπτά, έτσι, και τελείωσε, το κατέβασα. Λάθος το post, το κατέβασα. Εσύ τη Δευτέρα το αναπαράγεις, έτσι, και μάλιστα, επειδή λες ότι ήθελες το καλό μου, φίλε Τάσο, δεν λες ότι ήταν ένα ευριστικό post. Λες τι έλεγε το post με λεπτομέρειες στον κόσμο. Με λεπτομέρειες, έτσι. Με αποτέλεσμα να με παρουσιάσεις εμένα σαν ένας κατάνθρωπο και εσύ να παρουσιαστείς ως ο μεγάλος ηθικός, ο μεγάλος... ένας όσιος Παΐσιος, θα πω εγώ. Έτσι. Φίλε μου Τάσο, να σου πω ότι... Άγιος είναι ο Παΐσιος. Ναι, Άγιος, συγγνώμη. Ο Άγιος Παΐσιος. Φίλε μου Τάσο, να σου πω ότι μαθήματα διδασκαλίας, έτσι, πρώτον, ηθικής μάλλον. Χριστομάθηκα. Ναι, ηθικής, μαθήματα ηθικής, δεν δέχομαι από σένα, φίλε Τάσο. Και γιατί δεν δέχομαι από σένα? Γιατί εσύ πριν λίγες εβδομάδες, πριν δύο εβδομάδες, προέτρεψες τους παίκτες του ΠΑΟ να σπάσουν τα πόδια των παικτών του Άρη. Γιατί εσύ φίλε μου Τάσο αναδημοσίευσες την ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟ για πορεία και μάζοξη στην Καμάρα, ενώ η αστυνομία είπε όχι για το φόβο επεισοδίων. Εσύ το αναδημοσίευσες ουσιαστικά, δηλαδή παρότρινες και εσύ από το Facebook σου, δικαίωμά σου είναι να το κάνεις, έτσι. Εγώ δεν βγήκα να σε κατηγορήσω, δικαίωμά σου να το κάνεις. Αλλά από σένα, φίλε μου Τάσο, ηθική, μαθήματα ηθικής δεν δέχομαι, φίλε μου Τάσο. Εντάξει, ένα αυτό. Και δεύτερον, ή μάλλον δεύτερον, κάτι τελευταίο θέλω να πω για να το κλείσω το θέμα, γιατί είναι στενάχωρο θέμα. Είπες την ώρα του live της Δευτέρας ότι είμαι συχαμένος και ντρέπεσαι που είσαι δίπλα μου. Λοιπόν, να σου διευκολύνω λοιπόν και να σου πω ότι πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί και εγώ και εσύ. Τη νέα περίοδο, τη νέα χρονιά, από το Σεπτέμβριο, Αύγουστο, που θα ξεκινήσουμε, δεν θα είμαστε μαζί στο ίδιο πάνελ. Σε διευκολύνω λοιπόν και λέω, αφού είμαι συχαμένος και κακός άνθρωπος, δεν θέλω να σε μολύνω και να είμαι δίπλα σου. Μπορείς να κάνεις εκπομπή μόνος σου, με όποιους θέλεις τέλος πάντων, χωρίς εμένα. Εντάξει. Αυτά φίλε μου Τάσο. Και το κλείνω εδώ. Και δεν θέλω να παρέμβεις, να μιλήσεις, γιατί τα είπες όλα τη Δευτέρα και τα είπες και πολύ αναλυτικά. Εγώ τη Δευτέρα μάλλον μίλησα, αλλά ήμουν πολύ εκνευρισμένος, πάρα πολύ, και θυμωμένος ακόμα από το Σάββατο, και δεν σου απάντησα όπως έπρεπε να σου απαντήσω, όπως απαντάω τώρα. Κατάλαβες, φίλε Τάσο? Λοιπόν, ωραία τα είπες. Δύο τα βγάλες από λίγο μέσα. Λίγο να πάρω κι εγώ μια θέση για αυτό εδώ. Τα βγάλες από μέσα σου, ενώ λοιπόν, και θέλω λοιπόν, δύο τέτοια να μιλήσω. Εγώ τοποθετήθηκα λίγο τη Δευτέρα. Κατηδίαν μίλησα και με τον Νίκο, μίλησα και με τον Τάσον μετά τις εκπομπές. Είπα κάποια πράγματα. Έτσι. Προφανώς εκείνη την ώρα θεωρώ αυτό που είπα και στον Τάσο, ότι ακόμα και να ήθελα να κάνει μια παρατήρηση στον Νίκο, έστω και δημόσια, ήταν λάθος του και το είπα και προσωπικά του Τάσο. Ότι μπήκε στις λεπτομέρειες το τι έλεγε η ανάρτηση, γιατί εκείνο χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Ακόμα και να του έλεγε στο λαϊκό δικαστήριο, Νίκο, έκανες μια υβριστική ανάρτηση, δεν γούσταρα ρε φίλε. Ήταν στο ιδιωτικό σου προφίλ, παίχτηκε από κάποια άλλα μέσα που την αναπαρήγανε, ζήτα ένα συγγνώμη ρε φίλε. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικό το στυλ. Θεωρώ λάθος ότι ο Τάσος μπήκε σε λεπτομέρειες της ανάρτησης.
Έτσι, ήταν μεγάλο λάθος. Επίσης, προφανώς είπα και τον Νίκο μετά, ότι η αντίδρασή του, αλλά ήταν ακόμα θερμό το κεφάλι του και του Νίκου, από τον τελικό και από όλα αυτά, η αντίδρασή του εκείνη τη στιγμή, στην πιέα... Δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Μπράβο, αντέδρασε και... Και τώρα δεν είμαι. Μπράβο, ο Νίκος αντέδρασε λάθος στην λανθασμένη με τον τρόπο που έγινε παρατήρηση του Τάσου. Του το είπα και κατηδίαν. Δεν θέλω να έχω κάτι κρυφό από τον κόσμο. Έτσι, εκείνη την ώρα μπορούσε να πει και ο Νίκος, Τάσο, σε παρακαλώ πολύ, ήταν από ένα... Ήταν από το δικό μου το προφίλ, δεν αφορά το κανάλι. Αυτό εδώ. Ήταν από το προσωπικό μου το προφίλ και δεν αφορά τον κόσμο. Και σε παρακαλώ, μην δίνει συνέχεια. Αυτή θα ήταν η πιο σωστή απάντηση, αλλά εκείνη την ώρα και ο Νίκος δεν έλεξε και αυτό τον εκνευρισμό του. Και πιστεύω ήξερε. Όπως τα είπα στα παιδιά, όπως το είπα. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ παρορμητικός και αντιδραστικός. Αντιδραστικός, έτσι. Που άμα μου χωθείς έτσι, μετά εγώ δεν ξέρω τι θα βγάζω αντίδραση. Έτσι. Εγώ ακριβώς τα λόγια. Το σωστό θα ήταν να ζητήσω άμεσα. Αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε. Που μίλησε με λεπτομέρειες για το post πανελλαδικά. Έτσι, γιατί μας έβλεπε όλη η Ελλάδα τη Δευτέρα. Ναι. Εντάξει, δεν μου άρεσε αυτός ο τρόπος. Και εσύ εκείνη την ώρα πήγες κόντρα στην κόντρα, α πούμε, εκείνη την ώρα από τον εκνευρισμό. Okay. Εγώ, παιδιά, ό,τι είπα off the record και στον Νίκο και στον Τάσο, τα λέω και εδώ δημόσια για να ξέρετε. Η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Γιατί τέθηκε και θέμα από κάποιους, ξέρω εγώ, τρίτους υποστηρικτές. Προφανέστατα, μία ανάρτηση σε προσωπικό προφίλ, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Στο ιδιωτικό του το προφίλ. Γιατί κάποιοι συγκρίναν την περίπτωση, την παρατήρηση κατά κάποιο τρόπο που έκανα εγώ τον Τάσο την προηγούμενη εβδομάδα με αυτήν. Η διαφορά η μία είναι ότι το ένα συνέβη από το κανάλι, έτσι, που ανέβηκαν και με τα στιγμιότυπα και από το Marmita Sports αλλά και το Ραπτόπουλος που έγινε το live. Γιατί αυτά τα δύο στην ουσία λειτουργούν σαν ένα κανάλι κατά κάποιο τρόπο. Ενώ το άλλο φορά το ιδιωτικό προφίλ του Νίκου. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ ή ότι δεν θα το έλεγα εγώ του Νίκου, λάθος ήταν ρε φίλε. Αλίμον. Προφανέστατα δεν συμφωνώ με την ανάρτηση. Αλλά αυτό που αφορά και εγώ έχω δικαιοδοσία να πω κάτι, σαν Βασίλης Χατζινάκος που έχει το Marmita Sports και είναι διαχειριστής στο Ραπτόπουλος TV, η δική μου η δικαιοδοσία είναι για το τι λέγεται εδώ. Τώρα, προφανέστατα, αν ένας παραγωγός συνεργάτης των καναλιών κάνει άσχημες και κατ' εξακολούθηση αναρτήσεις ακόμα και από το προσωπικά του τα μέσα, θα υπήρχε πρόβλημα. Συνεχόμενες, βέβαια. Συνεχόμενες. Έχει διαφορά, γιατί κάποιοι σταθήκαν σε αυτό. Άλλο είναι μια κακή στιγμή, μπορεί να έχουμε όλοι στη ζωή μας. Έχουμε. Και όλοι έχουμε. Μπορεί, όλοι. Και μία και δύο. Άρα, γιατί κάποιοι λίγο το βαρύνανε. Εμείς εδώ, παιδιά, δεν είμαστε να πάρουμε το κεφάλι κανενός. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε οπαδοί. Θα έχουμε και δύσκολες στιγμές που μπορεί να αντιδράσουμε και με άσχημο εκφρασιολόγιο. Αλλά αυτό, όταν ο άλλος το καταλάβει και πει και μια συγγνώμη, αδερφέ, τελείωσε. Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε. Ούτε τον Τάσο εγώ ήμουνα για να το δικάσω την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε ποτέ θα δίκαζα τον Νίκο. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ανάρτηση δεν έγινε από μέσο το οποίο είναι εδώ συνεργάτης. Προφανώς αν ο Νίκος ή ο Τάσος ή ο Ζάχος ήταν ένα άτομο το οποίο σε εβδομαδιαία βάση προκαλούσε έβριζε τον αντίπαλο, έβριζε διαιτητέ, έβριζε ξέρω εγώ κατάλληλο στον Ατάλο, αυτό θα είχε αντίκτυπο. Γιατί κάποιοι μην το συνδέουν μια κακιά στιγμή με μια συμπεριφορά που μπορεί να ήταν επαναλαμβανόμενη. Άρα το ξεκαθαρίζω και αυτό. Ναι μεν δεν με αφορά τι κάνει ο καθένας από τους συνεργάτες του καναλιού στο ιδιωτικό του ή δημόσιο του προφίλ στα social media. Θα με αφορά αν υπάρχει ένα κακό εκφρασιολόγιο επαναλαμβανόμενο. Το ξεκαθαρίζω, έτσι στο βαθμό που ήταν κάτι μεμονωμένο, δεν με αφορά. Και πόσο μάλλον όταν αυτό διήρκησε 10-15 λεπτά και μετά έπεσε. Έτσι, θέλω αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Κάτι τελευταίο, ναι, Βασίλη, ναι. Ότι δεν το λέω τώρα γενικά, και είναι ότι όταν είσαι σε κακή κατάσταση, ψυχολογική και πνευματική, νοητική δηλαδή, δεν μπαίνεις στο κινητό να γράψεις. Γιατί μπορεί να γράψεις μπούρδες, μπορεί να γράψεις πράγματα που μετά εσύ θα τα μετανιώσεις. Εγώ το πήρα. Εγώ το πήρα γιατί σου είπα, ήμουνα
Εκτός από ψυχολογικά ήμουν ένα ράκος, ήμουνα και νοητικά, όπως λέει ο Ζάχος, γιατί ήμουνα σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά το αλκοόλ. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά μην πίνεις πολύ, γιατί δεν σου γίνεται. Έτσι λοιπόν, και έγραψε αυτή τη μαλακία. Εντάξει, οκ, okay, ήταν μαλακία. Από εκεί και πέρα μένα με στεναχώρησε αυτό το γεγονός πάρα πολύ, που το εκμεταλλεύτηκε, έτσι, και πήγε, το αναπαρήγαγε τη Δευτέρα. Ενώ το είδανε 100, 200, 300 άτομα το είδανε από το προφίλ μου, στα 10 λεπτά που ανέβηκε. 500 άτομα το είδανε, τελείωσε. Αυτό ήταν. Κατέβηκε στα 10 λεπτά, κατέβηκε. Λοιπόν, δεν μπορείς να το αναπαράγεις εσύ πανελλαδικά, εντάξει. Και να με κάνεις εμένα να φαίνομαι ένας σκατάνθρωπος στην Ελλάδα μέσα. Ότι εγώ εύχομαι τέτοια πράγματα στα παιδιά. Εντάξει. Αυτή, εντάξει, για να το αλλάξουμε λίγο. Αυτοί τώρα πήγανε με κλήρωση. Γιατί θα δίνει τα τέτοια με κλήρωση. Ποια? Ολυμπιακός. Θα τα δίνει με κλήρωση τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια? Ναι. Α, το δείχνει όλοι είναι από σύνδεσμο. έτυχε. Η κλήρωση έτυχε να είναι. Ναι. Σε δύο εδώ που διάβασα λίγο, δύο αγκό. Δεν ξέρω, Ζάχο, αν θες εσύ να πάρεις για το θέμα κάποια θέση γενικότερα. Θα πάρω, θα πάρω. Ναι, βέβαια, γιατί δεν πάρω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτα για τους δύο αγκόπ εδώ που γράψα. Αγκόπ. Οι δύο αγκόπ. Ο ένας λέει, από πού να φύγει, ρε Ζάχο, λέει. Στην Νόβα Ινουάρες, πού να φύγει. Χαχαχα, λέει. Βρε κεφάλα που δεν είπα να φύγει από την Νόβα. Λέει, γεια σου πάνω, ευχαριστούμε για τον donate, φίλε, να είσαι καλά. Δεν είμαι Άρης, αν ο Πάκο έχει αυτή τη διαιτησία Άρη. Θα έκλαιγα, λέει, κανένα μήνα, εδώ κλαίνει για την ΑΕΚ, λέει, που δεν ευνοείται. Βρε, ποιο ένα μήνα, για το σπάθα μας λένε. Για το σπάθα που δεν αδικήθηκαν μας λένε, 15 χρόνια πέρασε. Άστο. Το μάτς Παναθηναϊκού, Άρης Παναθηναϊκός, έτσι, Άρης Παναθηναϊκός, που κέρδισε ο Παναθηναϊκός εδώ μέσα. Ναι, μηδέν. Διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός για 2-3 φάουλ. Για 2 φάουλ είχε διαμαρτυρηθεί. Κέρδισε. Κέρδισε και είχε διαμαρτυρηθεί για 2 φάουλ. Το είχε κάνει λόγο θέμα εδώ μέσα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εάν είχε ο Παναθηναϊκός αυτή τη διαιτησία και δεν την είχε ο Άρης, τι θα γινόταν? Τη διαιτησία αυτή, αν είχε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το πέναλτι που δεν δόθηκε, η κάρτα για ανύπαρκτη στον Ταρίντα, τι θα γινόταν, λέει, πες μου. Θα γράφαν όλες οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, τα κανάλια, θα βγαίνει το Sky, πρώτο και καλύτερο βέβαια, του Αλαφούζου. Έτσι, σφαγή. Ο Άρης έκλεψε το κύπελο. Τώρα που, τώρα που το πήρε ο Παναθηναϊκός, είναι όλα καλά. Ούτε γάτα, ούτε σιγουριά. Ούτε για φάση, δεν δείχνει να φάσει το πέναλτι. Ρε. Όλα είναι καλά. Δεν δείχνει να φάσει το πέναλτι. Το δεύτερο και να πάρω θέση και μετά ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Το δεύτερο μήνυμα λέει ο άλλος, δεν ξέρετε. Ο Μπουγάτσας, φίλε, δεν ζήτησε. Είπα το λόγο, μην το ξαναλέω. Εκείνη την ώρα κατάλαβε ο Νίκος, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι ο άλλος που δεν είχε, δεν ήταν υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του, ήθελε, ας πούμε, ένα τρίτο πρόσωπο που δεν τον αφορούσε να τον βάλει με το ζόρι στη συγγνώμη. Το είδε εγωιστικά, νομίζω ο Νίκος. Ενώ κατάλαβε το λάθος του, είμαι σίγουρος ότι θα ζητούσε συγγνώμη, αλλά ήθελε ο Νίκος να το κάνει όταν θα κρύωνε το κεφάλι του, έτσι, και να το κάνει όχι, από μόνος του, και όχι γιατί θα τον ανάγκασε. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και σας είπα, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το ένα είναι προσωπικό προφίλ, το άλλο είναι το κανάλι. Και επίσης και κάτι ακόμα. Εγώ επίσης αναφέρθηκα σε δύο άτομα συγκεκριμένα, έτσι. Στη Φραπάρ και τον Μπαλτάκο, σε δύο συγκεκριμένα άτομα, δεν αναφέρθηκα ούτε στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έτσι, ούτε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ούτε στον προπονητή. Ούτε στον προπονητή του Παναθηναϊκού, έτσι. Και το έκανα στο προφίλ μου. Δεν το έκανα εδώ. Το έκανα στο προφίλ μου και έμεινε 10 λεπτά. Μετά κατέβηκε. Έτσι. Βέβαια για κάποιους δεν κατέβηκε, συνέχιζε να είναι και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Συνέχισε για κάποιους. Τέλος πάντων, τελείωσε το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν. Πρώτα το δεύτερο, για το δεύτερο αγκό που με έγραψε Ζάχο, δεν ξέρεις τι είναι Κοσμοτέλη. Βρε αγκόπ 2. 5 χρόνια ήμουνα σε εργολάβο που συνεργαζόταν, κάναμε βλάβες ΟΤΕ. Ο αδερφός μου 25 χρόνια μόνιμος στον ΟΤΕ. Θα μας πεις εσύ ποια είναι η Κοσμοτέ. Δεν ξέρεις, λέει, ποια είναι η Κοσμοτέ. Πάνε κάνε φούσκα λίγο με τη μίξα σου, ρε άνθρωπε. Λοιπόν, όσον αφορά και αυτό που έγινε, γιατί η αλήθεια είναι ότι την παρακολούθησα την, γιατί ήθελα να δω χθες, είδα την μισή σας εκπομπή τουλάχιστον, γι' αυτό και ήξερα τι είπε ο Γιάννης. Ναι. Καταρχάς κάνει βλακή αυτός, μεγάλη βλακή, έτσι. Δεν γράφεις κατάρες, εγώ φοβάμαι. Δηλαδή πραγματικά δεν φοβάστε, ρε παιδί, όταν βρίσκετε και εσείς εδώ κάποιοι λύθοι. Εντάξει, είστε πιτσιρικαρία οι περισσότεροι. Δεν φοβάστε. Θεό δεν φοβάστε προφανώς, έτσι, εντάξει. Μπορεί και να μην πιστεύετε. Δεν φοβάστε. Οκ. Okay. Έκανε λάθος.
Το κατέβασε γρήγορα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν λάθος ή θα πούμε α, εντάξει, φίλοι, το κατέβασε όλα καλά και όλα ωραία. Απ' την άλλη, ο Τάσος μπορούσε να τον πιάσει εκτός πριν ξεκινήσει η εκπομπή και να τον πει: τι μαλάκες κάνεις εδώ, τι γράφεις κεφάλα. Και πιστεύω επειδή εσύ του έκανες την παρατήρηση αυτή που του έκανες την προηγούμενη φορά, ξέσπασες αυτόν εδώ πέρα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έγινε. Εντάξει, τον πείραξε και αυτόν πολύ. Εντάξει, εγώ τον ξέρω αυτόν τώρα, αυτός είναι άστο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τελείωσε και τα λοιπά. Ο χρόνος λέει τα λιένει όλα, κατά κάποιο τρόπο. Πιάνουμε, τι να πούμε. Έχουμε, η επόμενη μέρα, Ζάχο. Φιλαράκι μου, Στουτγκάρντ. Μπράβο σου, παραγωγής, το λάθος σου, Νίκο, έτσι θέλουμε και όχι στεναχώριες. Άλεξ Αφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάτη Έλενα Παπαδοπούλου, στο γήπεδο μέσα. Βασίλη, να πούμε για την επόμενη μέρα της ομάδος ή να... Πες πρώτα να, να πούμε υποστηρικτές και... υποστηρικτές και μετά. Και μισό λεπτό, υποστηρικτές και να βγάλουμε γραμμές. Γιατί θα εκτελήσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Εγώ νομίζω προέχουν η επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα. Και μετά υποστηρικτές έχουμε, εντάξει, παρά 20. Και μισή ώρα ακροατές, εντάξει. Ωραία. Επόμενη μέρα. Γιατί νομίζω πολλοί κόσμος είναι θέμα που καίει, γιατί ο τελικός δεν ήταν να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, ξεθόριασε, τα είπαμε και εμείς και σε προηγούμενες εκπομπές. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος είναι για την επόμενη μέρα και τι περιμένει ο πληγωμένος κόσμος του Άρη από την επόμενη μέρα. Τη στιγμή. Λοιπόν, έτσι. Και τι προσδοκά. Να πω λίγο εγώ καταρχήν. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι η επόμενη μέρα για τον Άρη είναι Γολγοθάς. Γνώμη μου είναι αυτή. Γιατί είναι Γολγοθάς. Πρώτον, γιατί ο κόσμος είναι πληγωμένος, προδομένος. Αισθάνεται πληγωμένος, προδομένος, απογοητευμένος με την ομάδα. Κουρασμένος, αν θες. Έτσι, κάποιοι μεγαλύτεροι. Λοιπόν, η επόμενη μέρα είναι ο Γολγοθάς. Και η επόμενη μέρα εξαρτάται από τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης έχει το μαχαίρι, έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτός τα έχει και αυτός θα αποφασίσει. Αυτός δικάζει και αυτός μοιράζει. Αυτός, ναι. Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν, και στην... Γνώμη μου. Επειδή ο Άρης δεν μπορεί να... Επειδή ο Άρης δεν μπορεί να αλλάξει σελίδα, ο Άρης δεν μπορεί να αλλάξει σελίδα αυτή τη στιγμή. Εάν ο Καρυπίδης μείνει. Για μένα θα πρέπει άμεσα να ψάξει για την επόμενη μέρα, για τον διάδοχό του, και αν δεν θέλει να φύγει, τότε να ψάξει για έναν δυνατό άνθρωπο, ένα δυνατό επιχειρηματία, ο οποίος θα τον βοηθήσει στην προσπάθειά του, εάν δεν θέλει να φύγει. Έτσι. Μόνος του όμως, πιστεύω ότι δεν μπορεί το καράβι να το κυβερνήσει. Θα μου πεις, Νίκο, τόσα χρόνια τι, δεν το κυβερνούσε. Ναι, αλλά το ταβάνι το έχει τρυπήσει και με το παραπάνω. Δεν μπορεί παραπάνω και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα. Η ομάδα είναι εκτός Ευρώπης, που σημαίνει λιγότερα έσοδα, που σημαίνει ο κόσμος απογοητευμένος πιθανότατα και λιγότερα διαρκείας. Μακάρι να διαψευστώ. Λοιπόν. Περίμενε, τι θα πει μακάρι να διαψευστείς. Πάει και δεν θέλω, πολλά, δεν θέλω. Με έπαιρνε το κύπελο. Τότε τι ακριβόμαστε πίσω από τα... Ωραία, επειδή λοιπόν δεν θέλουμε να ακριβόμαστε, λιγότερα διαρκείας, μικρότερη παρουσία του κόσμου στο κύπελο, αυτά όλα μπορούν να αλλάξουν. Θόδωρη Καρυπίδη. Τι λέει? Άλλος βρίσκει την Κοσμοτέ και ο Χατζηράκος τη διαφημίζει. Αυτά. Ναι. Είναι καλή Κοσμοτέ. Αυτά όλα. Άλλο το παίζει. Το παίζει η γραφόμαστε. Είναι πολύ καλή Κοσμοτέ, παιδιά. Αυτά όλα, Θόδωρε Καρυπίδη, μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά που είπα τώρα. Μόνο εάν πρώτα κατεβασικά πρέπει να βγεις να μιλήσεις στον κόσμο. Τι έχεις σκοπό να κάνεις. Να παραμείνεις μόνος. Να κυβερνήσεις το καράβι. Να φέρεις κάποιον να σε βοηθήσει. Να δώσεις την ομάδα. Πρέπει να βγεις και να μιλήσεις άμεσα, γιατί είσαι ο ιδιοκτήτης της ομάδος, είσαι ο μεγαλομέτοχος και πρέπει να βγεις να μιλήσεις στον κόσμο του Άρη. Έτσι, μη μας αφήνεις στο σκοτάδι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Άκη Μάντζιο, γιατί έχω ακούσει αυτές τις μέρες πάρα πολλά για τον Μάντζιο, ότι πρέπει να φύγει. Εγώ θα συμφωνήσω ότι στο τελικό έκανε λάθη ο Μάντζιος. Και αρκετά κιόλα. Και το σημαντικότερο με ένα για λάθος ήταν ότι δεν είχε η ομάδα την ψυχολογία για ένα τελικό. Είδαμε τον Άρη να μπαίνει χεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος ο Άρης. Αυτό ήταν το λάθος του Μάτζιου που δεν μπορούσε να ετοιμάσει την ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως μην ξεχνάτε όλοι εσείς οι Αριανοί που κράζετε το Μάτζιο ότι πήρε ένα συνοθήλευμα από τον κύριο Τόλι Τεζή, το έφτιαξε μια καλή ομάδα, έκανε νίκες σημαντικές, δεν κατάφερε να μπήκε στην πεντάδα. Επόμενη μέρα, όχι πριν προηγούμενη. Ωραία. Για το Μάτζιο, γιατί λένε να φύγει ο Μάτζιο. Πολύ καταφέρονται. Πιστεύω εγώ ότι δεν πρέπει πιστεύω, να φύγει. Για μένα όχι. Για να το μαζεύουμε. Απάντηση. Ο Μάτζιος ήταν ο ιδανικός προπονητής
να πάρει το συνοθήλευμα που βρήκε το καλοκαίρι και να σε βάλει μέχρι τα play-off. Αυτό είναι το ταβάνι του. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά και ο Καρυπίδης έχει ταβάνι. Και το ταβάνι του Καρυπίδη, αυτό είναι. Και το Καρυπίδη έχει ταβάνι. Δεν είναι για αστείο όμως το χιούμορ. Και τι να κάνω, πεθάνω. Και το ταβάνι έχει. Να πεθάνεις βέβαια, με χτύπα ξύλο. Όχι. Τι να πεθάνω, ρε. Να πεθάνετε. Όχι, λέω. Επειδή πήραμε το κύπελο, δεν πήραμε το κύπελο. Όχι. Σε βοήθησα και στο τέτοιο. Μην μιλάς για να έρθει η ισοπαλία. Σου άρεσε Media Factor, σου είπα τελευταία τέτοια. Εντάξει, ισοπαλία, ισοπαλία. Λοιπόν, να πω κι εγώ και εσύ και μετά του χορηγού. Όπως σωστά είπε εδώ το φιλαράκι μας ο Μπουγατσόφ, είμαστε το 2024, το χρήμα μιλάει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είδα το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, πέρσι ήταν 17ο. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα στο μπάσκετ. Του καπιταλισμού. 17ο. Από 17ο πήρε την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρήξα αμέσως θα πετύχεις. Ίσως αυτό είναι πιο εύκολο στο μπάσκετ γιατί είναι και τα είναι ποσά τέτοιο, διαφορετικά. Ναι. Όχι, ρίξαν κι άλλοι ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά σίγουρα όταν θα ρίξεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν θα αποτυχάνεις συνέχεια. Έτσι. Δεν γίνεται. Θα πετύχεις. Άρα, χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Αλλιώς, χωρίς χρήμα, Ζάχο, ψάχνεις απλά την υπέρβαση. Καλά, ναι. Υπέρβαση μία αναλαμπή δεν μου λέει. Εμείς δεν είμαστε πανιόνιοι. Μα και να το παίρναμε, δεν άλλαζε στο στάτους του Άρη. Μα δεν άλλαζε. Δεν και άλλαζε να το παίρναμε. Το να το παίρναμε θα έσπαγε η ατιτλίαση. Αυτό δεν άλλαζε. Δεν άλλαζε κάτι. Δεν άλλαζε το οικονομικό στάτους του Άρη, ούτως ώστε να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Κάτι παραπάνω. Πρωτάθλημα θέλω. Μου λένε, ξέρεις και σε εκπομπές, θα το πω και εδώ, αιμονή λέει έτσι με το κύπελο. Μπορώ, ρε παιδιά, αυτό μπορώ. Αιμονή είναι. Όταν έχω πολλές επιλογές και εγώ διαλέγω μία συνέχεια. Έτσι. Εδώ δεν έχω, δεν άλλη επιλογή. Δεν έχω άλλη. Μόνο το κύπελο έχω. Έτσι. Όταν το λένε αυτό με την αιμονή, πέφτει το ελάχιστη θεά ουσία που έχω από το μυαλό μου. Συμφωνώ σε αυτό. Πάλι συμφωνείς. Σε αυτό συμφωνώ. Πάντα. Μπορεί κάτι άλλο να διεκδικήσει. Ναι. Αιμονή λέει το κύπελο. Μπορεί να διεκδικήσει τίποτα άλλο. Και του χρόνου κύπελο θα διεκδικήσει. Σας έχω νέα κοινά άσχημα. Τα οικονομικά δεδομένα, όχι. Σας έχω νέα κοινά άσχημα. Πέντος αρχικά του χρόνου Άρης. Παραπάνω δεν μπορεί, παρακάτω μπορεί να βγει και θα διεκδικήσει και να προσπαθήσει για να βγει. Εντάξει, ναι, με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο. Μέσα στην αισιοδοξία, εσύ. Εντάξει, θα πάρουμε, παιδιά, το αλλάζω. Θα πάρουμε πρωτάθλημα, θα πάρουμε το κύπελο και το διπυρωτικό. Όχι τόσο πολλά. Τόσα πολλά δεν είναι. Άκουσε, εγώ δεν κουστάρω να λέω κάτι που δεν πιστεύω ή κάτι που θεωρώ ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Αισιοδοξία, μια... Τι αισιοδοξία, ρε φίλε. Αισιοδοξία από τι να πηγάζει. Η αισιοδοξία σε τι. Στο αγωνιστικό, στο μπάτζετ που θα έχουμε, ενώ οι άλλοι θα έχουν εξαπλάσιο ή στις πλάτες που θα έχουμε εξαγωνιστικά. Και άμα έρθει κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος είτε θα είναι μαζί με τον Καρυπίδη. Άλλο θα... αυτό! Αυτό είναι άλλο. Εμείς είπαμε για τα δεδομένα τώρα. Με τα οικονομικά δεδομένα τώρα που όπως σωστά είπες εσύ, τα έσοδα λογικά θα είναι έστω ένα ευρώ λιγότερο. Έστω ένα ευρώ λιγότερο από τα φετινά θα είναι σίγουρα. Παραπάνω θα είναι, τέλος πάντων. Ναι, λέμε έστω ένα λιγότερο θα είναι. Είναι σίγουρο αυτό γιατί δύο μήνες ήταν κλειστά τα γήπεδα. Και έχασε έσοδα από 2 ή 3 ντέρμπι. Ναι, εντάξει. Δεν θα είναι εντάξει λέμε ότι στην απογοήτευση του κόσμου κτλ. Έτσι. Από την άλλη, θεωρώ ότι για το μάτσο, και για το μάτσο που είπε και μετά για τον πρόεδρο, θα πω. Εφόσον είμαστε σε αυτό το οικονομικό. Εγώ δεν πιστεύω στον Έλληνα προπονητή, έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Στο μπάσκετ έχουμε σχολή προπονητή. Πηγαίνουν στο εξωτερικό, του ζητάνε. Εδώ φτάσαμε να λέμε το Δόνι που είναι το τέτοιο κορυφαίο ναι, θα... προπονητή. Σωστά. Και εγώ το λέω. Δόνι και Ίβιτς λέω. Αυτό δηλαδή, είναι, δεν είναι. Λοιπόν... Και ο Ίβιτς δεν είναι Έλληνας, Σέρβος. Εντάξει, ναι. Εν δυνάμει Έλληνα. Λέμε. Όπως ήταν ο Πάγκεβιτς. Εν δυνάμει Έλληνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μάτιος είναι ιδανικός για τον πάγκο του Άρη. Για αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα, το οικονομικό, δεν μπορεί να βρούμε καλύτερο. Ο Μάτιος είναι καλός για τον Άρη να βγαίνει ο πέμπτος στην Ευρώπη και να σε βγάλει πέμπτος σίγουρα. Αυτό! Ο Μάτσος όπως εσύ το είπες, δεν θυμάμαι, αυτό να παίρνει το χάος και να, το κάνει κάτι. Να το κάνει κάτι να βλέπετε. Να βλέπετε κάτι. Νικοκύρης. Είναι πολύ καλός αυτό. Είναι νικοκύρης. Είναι πολύ καλός και στον κλεφτοπόλεμο. Αυτό. 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 Σε αυτό συμφωνώ. Πάλι συμφωνείς. Τι να σε κάνω, σήμερα έπαιρες δύο σωστά πράγματα. Πρέπει να σου πω. Εσύ έχω νέα κοινά άσχημα. Πάντα σωστά λέω. Λοιπόν. Άρα, παιδιά, εφόσον είμαστε σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα, μην περιμένετε κάτι διαφορετικό. Το να πάρουμε κάποιον άλλον, περισσότερο κίνδυνος είναι. Ναι. Έτσι, safe mode θα πάμε. Το τρίτο είναι για τον πρόεδρο, ότι
Πέρασε, τι έχουμε, Τετάρτη, έτσι. Πέρασαν 3-4 μέρες, άλλες 2-3 μέρες πιστεύω, οκ. Okay, έχει μία εβδομάδα προσαρμογής, είτε το παίρναμε το κύπελο είτε το χάναμε. Για να προβεί σε ανακοινώσεις, ιδιαίτερα για το θέμα του επενδυτή. Έτσι. Έτσι. Θέλω να μας πει σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό. Αν βρίσκεται, αν χάλασε, αν ακόμη υπάρχει, αν χάλασε για μένα, πρόσεξε, πάλι θα μου πεις έχω δίκιο, δεν νομίζω να το λέει κανένας άλλος αυτό, αν χάλασε, εγώ απαιτώ σαν Ζάχος, που μου πεις εσύ, τίποτα, ένας κόκκος του κόσμου του Άρη, απαιτώ να μου πεις ποιος ήταν αυτός, ήταν, θα μου πεις ο Bill Gates και χάλασε γιατί τελικά θα αγοράσει τη West Ham. Νομίζω ότι η αλήθεια πάντα, πώς λέμε, με την αλήθεια πάντα δικαιώνες. Πρέπει ο Φίλης αυτός στον κόσμο του Άρη. Και θα άμεσα. Ο κόσμος αυτό. Φυσικά θα το κάνει. Πούμε και κάτι. Φυσικά. Η πενταετία του Καρυπίδη είναι σίγουρα στην πιο δύσκολη καμπή της όσον αφορά τη σχέση της με τον κόσμο. Για τον απλό λόγο ότι ακόμα και άτυχος να είσαι και γκαντέμις που έτυχε αυτή η εβδομάδα τα Αγίου Βαρθολομαίου. Ήταν. Έτσι. Σίγουρα άλλη πίεση θα είχε ο Καρυπίδης αν γινόταν μία θετική έκβαση από τις δύο. Αυτή τη στιγμή θέλοντας και μη, για σωτάρα μας, έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Πολλοί λένε εσωστρέφεια, θα διαλυθεί, θα επιστρέψει τα χωράφια, τα κούβερε σε αυτά. Παιδιά, δεν είμαστε τα χρόνια που η ομάδα ήταν καμιά τριανταριά εκατομμύρια χρεωμένη. Γιατί τώρα για να μπορέσει η ομάδα να πάρει αδειοδότηση ελέγχεται ανατρίμηνο, νομίζω, Ζάχο. Ανατρίμηνος γίνεται. Έτσι. Άρα μην ακούω μαλακίες. Ο Άρης θα πέσει, τα έρχονται τα αυτά. Εντάξει. Δεν γίνεται πλέον. Μία ομάδα του μεγέθους του Άρη, ακόμα και ο Καρυπίδης να πει άσε χτυρούτε επενδυτής ότι υπάρχει, φεύγω. Θα βρεθεί ένας μονεμβασιώτης να πάρει τον Άρη. Εμένα το τελευταίο που μας ανησυχεί είναι ο Άρης η επιβίωσή του ή οτιδήποτε, μήπως τεθεί τέτοιο θέμα. Άλλαξαν τα χρόνια. Παλιά ερχότανε πρόεδροι, έτσι, ούτε θέματα αδειοδοτήσεων, έβαζε χαρτιά, έβαζε εφημερίδες μέσα και έπαιρνε αδειοδότηση. Τώρα ελέγχονται τα πάντα. Έτσι, μια εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι βασικοί λογιστικοί έλεγχοι. Κάθε τρεις μήνες παραδίδει στο λογισμό. Η αδειοδότηση για όλες τις ομάδες, για όλες. Ελέγχεται κάθε τρεις μήνες. Έτσι. Έτσι μας λένε. Αν δεν το κάνουν, τι να σου πω. Δεν είμαστε και μέσα στη ΣΠΑΕ. Δεν είμαστε στην ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω, το ξέρεις όμως. Το μόνο που θεωρώ για τον πρόεδρο, αν δεν κάνει το αυτονόητο, τα οποία τα είπα και εγώ μετά στην ανάλυση που έκανα στο βίντεο της επόμενης ημέρας, που στην ουσία λέω αυτά που λέει και ο Ζάχος, νομίζω κατά 90% ούτως ή άλλως ταυτιζόμαστε σε αυτά που λέμε με τον Ζάχο, ότι αν έχει να αντιμετωπίσει κάτι αρνητικό ο πρόεδρος, αν δεν προβεί σε μια συνέντευξη τύπου που να αναλύσει όλα αυτά που σωστά είπε ο Ζάχος, τα είχα μπει και εγώ την επόμενη μέρα, οφείλει να το κάνει, έτσι, να κάνει και μια αυτοκριτική, δεν είναι κακό, τι έκανα, τι πήγε στραβά, τι δεν έγινε για τον προγραμματισμό, γιατί ο Άρης δεν έχει μπορέσει αυτά τα χρόνια να μπει στην Ευρώπη, να πάρει κάποιο τίτλο, δεν είναι κακό. Να πεις ρε μάγκες και εγώ τα γάμισα τη μάνα λίγο. Δεν είναι κακό. Έτσι. Δεν θα ρίξει τα μούτρα του. Θα τον κερδίσει τον κόσμο αν κάνει την αυτοκριτική του. Και ο πρόεδρος. Με αλήθειες. Λοιπόν, αν παρόλα αυτά δεν το κάνει αυτό και γίνει απλά ένας προγραμματισμός της καινούργιας χρονιάς, θεωρώ ότι θα έχει ρεκόρ αποχής. Αυτό είναι το μόνο κακό. Δεν θα έχει κάτι άλλο. Απλά ο κόσμος δεν θα πάρει ούτε διαρκείας, ούτε θα πάει στο γήπεδο. Ένα λεπτό δώσε μου. Αυτό που είπες άτυχο, συμφωνώ, διότι δες τώρα τι γίνεται. Βάζει την κεφαλιά ο Ανσαριφάτ και δίνει το πέναλτι στη Φραπάρ, ξέρεις τώρα πώς θα είναι. Έτσι. Οι άλλοι θα κλαίγαν και εμείς θα ήμασταν εδώ με μπουζούκια. Ακριβώς εκεί λέμε ότι είναι άτυχος. Εκεί είναι άτυχος, ναι. Αλλά... Το άλλο που μου το θύμισε εδώ ένας φίλος, όντως ξέχασα να πω ότι όλα αυτά, όλη αυτή η σκευωρία, πιστεύω, όλο αυτό το πλάνο, το σχέδιο για να βγει ο Παναθηναϊκός σε Ευρώπη και έγινε και με την ανοχή, και όλα αυτά που έκανε ο Μπέος έγινε με την ανοχή της Νέας Δημοκρατίας. 100%. 100%. Νέα Δημοκρατία άρα. Αυτό για κάποιους που λέγανε... Αλλά φούζο σκάει, τι ψάχεις να βρεις εσύ. Μου λέγανε κάποιοι, κάποια κομματόσκυλα, που βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά την ομάδα,
Ο Μητσοτάκης, Αγιαννή, ο Μητσοτάκης όμως θα σου δώσει το κύπελο. Ναι, ναι. Τι έγινε ρε παιδιά, εσείς, εγώ... εσείς κομματόσχυλα. Εγώ ρίχνω φταίξιμο. Δεν μου το έδωσε ο Μητσοτάκης το κύπελο. Ρίχνω φταίξιμο, διαχρονικά αυτό γίνεται. Νίκο, πρόσεξε, ο Άρης έχει πέσει δύο φορές με Νέα Δημοκρατία. Τη δε δεύτερη φορά με υφυπουργό αθλητισμού τον Ιωαννίδη. Έτσι. Θεός χωρέστον. Εντάξει, εκείνη τη χρονιά αν δεν ήταν ο Ιωαννίδης και ήταν ο Καλαφάτης, ο Άρης δεν θα πέφτει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο θα πέφτει. Έπεσε με τον Ιωαννίδη όμως, έτσι. Λοιπόν, ενώ φάω στο μπάσκετ, σώθηκε με τον Ιωαννίδη. Αποκλείεται. Ψέματα λες. Λοιπόν, απ' την άλλη, θεωρώ ότι αυτό το έλλειμμα είναι της οικογένειας του Άρη, πρώτιστα, των διοικούντων, όλων που πέρασαν. Γιατί μπορεί να ήθελαν να κάνουν τίποτα ρουσφετάκια ή οτιδήποτε άλλο και να είναι μια καλά Νέα Δημοκρατία να τους κάνει αυτά. Αλλά ο Άρης κέρδος μηδέν. Και φυσικά έλλειμμα είναι το ότι δεν έχουν δώσει αυτοί που είναι επώνυμοι Αριανοί δίπλα στον Μητσοτάκη, βουλευτές ή όταν έρχεται εδώ πέρα τα κομματικά στελέχη που είναι Άρης, δεν το έχουν δώσει να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως έτσι νομίζει. Έτσι. Αυτό είναι το έλλειμμα. Τεράστιο. Άρα αυτό τι σημαίνει, Ζάφο? Αυτό σημαίνει ότι ψήφος... Βέβαια, πρόσεξε. Έτσι. Αν έχει περάσει στο Μητσοτάκη και σε όλους βασικά με τη δεκαετία του, με τη δεκαετία του 80, το μύθο του κόσμου, τον ΠΑΟ, ότι αν πειράξει τον ΠΑΟ υπάρχει πρόβλημα. Αν πειράξει τον Άρη, τίποτα. Έτσι. Δεν είναι, δεν είναι. Αυτό υπάρχει. Παιδιά, μου ήρθε τώρα, βλέπω ένα μήνυμα και θέλω να το απαντήσω. Γνώμη λέει για δηλώσεις Χριστοδουλόπουλου. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Χριστοδουλόπουλος, ο Λάζαρος. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω. Θα απαντήσω, θέλω να απαντήσω. Η απάντησή μου είναι εξής για τις δηλώσεις Χριστοδουλόπουλου, φίλε. Ναι. Ήλθον, είδον, λάσποσον, παρένθεση κατόπιν εορτής και απήλθον. Λάσποσον. Ξαναλέω, ήλθον, είδον, λάσποσον, παρένθεση κατόπιν εορτής και απήλθον. Καλή σύνταξη. Εγώ ένα λεπτό. Αυτές είναι, αυτή είναι η απάντησή μου για τις δηλώσεις. Όχι, όχι, εγώ θα κάνω αυτή είναι η απάντηση. Ένα σχόλιο που το κάνω συνέχεια σε τέτοιες περιπτώσεις, σαν του Χρυσοδεμπλόπουλου. Εγώ δεν θα πω αν είναι ψέματα ή όχι, ούτε θα πω αυτό ότι δεν τον έβαζε ο, πώς το λένε, ο Μάτζιος και τα είπε τώρα εναντίον του. Δεν μετράει όταν φεύγεις και τα λες μετά. Πες τα εκείνη την ώρα. Τι φοβάσαι, Χρυσοδουλόπουλε? Τι φοβάσαι? Τελευταίες χρονιά ήταν έτσι. Τελευταίες χρονιά. Και γίνει και ήρωας. Έσημα, και θα γίνεις και ήρωας αν είναι αλήθεια, θα φύγεις. Γιατί δεν το είπες τότε, Χριστοδουλόπουλε? Το Γενάρη. Το Γενάρη πες και να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε εμείς οι αδαείς. Που δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ομάδα. Γιατί δεν μας το πες τότε? Φεύγεις και με τα Χριστό προφήτες. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Πάλι δίκιο έχω. Πάλι δίκιο έχω. Γιατί δεν τα είπε όταν αποκλείσαμε την ΑΕΚ? Το μπορούσα να τα πει τότε. Έλα, παιδιά, εντάξει, όταν αποκλείσαμε την ΑΕΚ, να πει όχι, παιδιά. Εντάξει. Θεσσαλονίκη είναι το Googleize.gr. Πλέον, όταν μας εμφάνεις, πρέπει να Googleize. Αν θες τα πάντα να μάθεις, πρέπει να Googleize. Πρέπει να γουγκλάρεις την διατζέα.
αν θες να μεταφέρεις το home cinema στο αυτοκίνητό σου, allabouttech.store. Ηχοσυστήματα αυτοκινήτου, οθόνες Android εργοστασιακού τύπου, λάμπες LED. allabouttech.store. Καρα audio και multimedia specialists. Σερών 24 στην Τριανδρία. Τηλέφωνο και πληροφορίες 2310-921-443. Ψάξτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok. Αν θες να απολαμβάνεις το όχημά σου στο κορυφαίο car cinema, τότε η επιλογή είναι μία. allabouttech.store. Το καλοκαίρι έρχεται και το μαγευτικό νησί της Σκιάθου μας περιμένει για να απολαύσουμε τη μοναδική ομορφιά του με την άνεση και τη μοντέρνα αισθητική του Architectonica Design. Οι χρυσαφένιες παραλίες της Σκιάθου είναι έτοιμες να σας υποδεχτούν με τη φιλοξενία στο Architectonica Design να απογειώνει τη διαμονή σας. Μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο, 100 μέτρα από το λιμάνι και τη στάση λεωφορείων αλλά και ταξί, δίπλα στα καλύτερα μαγαζιά του νησιού. Κρατήσεις στο www.designarchitectonica.gr. Καλετά, μα θες, άνοιξε το Freedom. Τι είναι αυτό, τι έχει εκεί? Και τι δεν έχει? Διαδραστικό πίνακα, τραμπολίνο, πινκ πονγκ, μπασκετάκι, ποδοσφαιράκι. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Φαγητό, ποτό, καφέ. Πού είναι αυτό? Στο Ρεόκαστρο, επί της Μακεδονικού Αγώνα, εντός του εμπορικού κέντρου Castle Mall. Και πότε λειτουργεί? Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Αναλαμβάνουν και πάρτι? Ναι, ναι, αναλαμβάνουν. Κάλεσε για πληροφορίες το 2310-696-006. Πολυχώρος Freedom και ελάτε να παίξουμε ελεύθερα! 35 χρόνια εμπειρίας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. 1100 επισκευές ανά έτος. 14 εξειδικευμένοι μηχανικοί. Μία επιλογή. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, ελαστικά, ότο καλογεράς. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφήνουμε τα στοιχεία και τους πελάτες μας να μιλάνε για εμάς. Ότο καλογεράς. Εσπερίδων 19, Παλαιά Συμμαχική Ωρεοκάστρου. Τηλέφωνο 690-497. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 Τούμπα. Τηλέφωνο 928-688. Και στο otokalogeras.gr. Και στο σέρβις προτιμάς Ότο Καλογεράς. Νέο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Μενού, μενού. Ένα εστιατόριο που θα θέλεις να επισκεφτείς ξανά και ξανά. Μενού, μενού. Μεσογειακής κουζίνας που αξιοποιεί τα ελληνικά παραδοσιακά υλικά. Πάντα με ποιότητα αλλά και τις απαραίτητες εναλλαγές γεύσεων ανά εποχή. Η μινιμαλιστική διακόσμηση της σάλας του εστιατορίου οδηγεί στην μοντέρνα προσέγγιση της κρεατοφαγίας ως αισθητικής. Παράλληλα όμως παντρεύει τις μεσογειακές γεύσεις με τις δημιουργίες θαλασσινών του έμπειρου σεφ που θα σας ψαρώσουν. Μενού, μενού. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 87 Δέλτα, γωνία με Μάρκου Μπότσαρη. Τηλέφωνο, ειδήσεων και παραγγελιών 2310-941-265.